Γεια σας παιδιά, το θέμα μας σκοριασμένες σωλήνες, μασόνια, νίπελ, τάφ, διάφορα, πώς μπορούμε να τα ξεβιδώσουμε εύκολα. Η σκουριά που είναι μέσα, ανάμεσα εδώ, γίνεται ένα σώμα. Τι θα κάνουμε, θα ταρακουνήσουμε τη σκουριά μέσα. Με τη φωτιά, συμφωνώ, εντάξει, με τη φωτιά. Το εξωτερικό, δεν θα ζεστάνουμε τη σωλήνα την εσωτερική. Το εξωτερικό θα διασταλθεί και θα μπορέσουμε να το ξεβιδώσουμε. Βοηθάει. Το χτύπημα όμως, εγώ αυτό κάνω όλα τα χρόνια, ούτε ξοδεύομαι για τη φωτιά. Έτσι παιδιά θα το δείτε. Δηλαδή πρέπει να χτυπήσουμε με το σφυράκι μας, θα δείτε, πάνω ακριβώς εδώ, όχι στη σωλήνα. Όχι στη σωλήνα. Θα το δείτε και αναλυτικά δηλαδή πώς θα ξεβιδώσουμε. Δηλαδή χτυπάμε πάνω εδώ και γύρω γύρω. Με μια δύναμη σχετική, να μην το στραπατσάρουμε. Θα δείτε. Μία-δύο φορές μετά θα τα καταφέρετε. Δεν χτυπάμε κάτω στη σωλήνα. Εδώ που έχει τα εσωτερικά πάσα. Ακόμα και αυτή τη βρύση αρχαία. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε εδώ για να τη ξεβιδώσουμε. Διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Δηλαδή άμα προσπαθήσουμε να το ξεβιδώσουμε, ένα σώμα γίνεται. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Εντάξει παιδιά, πάμε να τα ξεσφίξουμε τώρα. Εντάξτε, πρέπει να έχουμε ένα αντικείμενο κάτω, σίδερο, αμόνι ή όπως έχω και εγώ ένα σπασμένο σφυράκι εδώ. Πρέπει να ακουμπάει το χείλος δηλαδή από το τάφ να είναι εδώ. Και χτυπάμε εδώ. Χτυπάμε γύρω γύρω. Αυτό ακριβώς κάνει. Μέσα δηλαδή τώρα ταρακουνήθηκε και οι σκουριές έχουν διαλυθεί. Βάζουμε, αφού θέλουμε να το ξεσφίξουμε, αυτό θα ξεσφίξει έτσι, έτσι. Βάζουμε κόντρα ένα άλλο. Για να ξεσφίξουμε δηλαδή αυτό εδώ τώρα. Θα βάλουμε εδώ για να μπορούμε να είμαστε άνετοι. Θέλει λίγο πιο ψηλό, αλλά ώσπου να το κουνήσουμε δηλαδή από τη θέση του. Θα λογαριάζουμε με δυο καβούρια και πάμε στο άλλο. Χρειάζεται μια σχετική δύναμη τώρα εδώ και πάμε, δηλαδή με το που... Βλέπουμε ότι δεν ξεσφύγει. Δεν ξεσφύγει ακόμα. Για να δοκιμάσουμε πάλι. Αυτό είναι. Πήρε. Άρχισε να ξεβιδώνει. Με το που έσπασαν δηλαδή μέσα αυτά όλες οι σκοριές, άρχισε να ξεβιδώνει. Ορίστε. Μέσα βγάζει σκοριές. Οτιδήποτε είναι, χτυπάμε αυτό, παιδιά, εδώ ακριβώς, έτσι. Μέσα, δηλαδή, τώρα δημιουργεί... Δημιουργεί μια δόνηση η οποία αυτή καταφέρνει και σπάει δηλαδή το... Σπάει όλη τη σκουριά. Αυτό κόντρα. Κόντρα και ξεσφύγουμε. Αριστερά. Αυτό είναι. Αν δεν μπορείτε μόνοι σας, πάρτε και δεύτερο άτομο για να κρατάει κόντρα. Αλλά το κάνουμε εδώ έτσι
για να δείτε ότι μπορούμε και μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Αυτό είναι. Παιδιά, το χτύπημα. Παιδιά, θα πέσει λίγο υδρότας, έτσι. Έτσι με δύο άτομα πιο καλά, ένας κόντρα, ο άλλος τραβάει. Και δώστε το, βαράτε. Βαράτε πάνω εκεί που χρειάζεται για να μπορεί να ξεκολλήσουν μέσα. Εδώ είμαστε παιδιά, ό,τι έχετε, έτσι, μην το σκέφτεστε. Γράψτε μου εδώ και εγώ αν μπορώ να σας βοηθήσω. Προχωράμε μαζί με τα καβούρια. Να το τηγανίσουμε.